Θα πάμε σε ένα θέμα που όταν δίνουμε διευκρινήσεις, δεν δίνουμε εμείς, οι ειδικοί διευκρινήσεις, το αγαπάτε πολύ και έχει να κάνει με την υγεία μας. Δεν είναι μόνο τα θέματα του κορονοϊού, είναι και θέματα που απασχολούν μια μεγάλη μερίδα πολιτών. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό λοιπόν ασθενών με καρκίνο παχαίως εντέρου φαίνεται να κάνει υπατικές μεταστάσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς αυτοί οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με ένα χειρουργείο. Μαζί μας έχουμε δύο εκλεκτούς επιστήμονες. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μαυραντώνης, χειρουργός, διευθυντής της 6ης Χειρουργικής Κλινικής Υγεία και διευθυντής... του Node Institute. Ποιο Ινστιτούτο είναι, δεν το διαβάζω. Node Institute. Τι να κάνω, έχει αρχίσει πρεσβειοποία και με χτυπάει. Καλημέρα σας, κύριε Μαυραντώνη. Καλημέρα σας. Μαζί μας επίσης είναι ο κύριος Γεώργιος Τζίμας, χειρουργός, διευθυντής του Τμήματος Χειρουργικής Ύπατος και Χοληφόρων Υγεία. Καλημέρα σας κύριε Τζίμα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Θα ξεκινήσω με εσάς. Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο της εμφάνισης καρκίνου παχαίως εντέρου με υπατικές διαστάσεις? Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, Το πρόβλημα ξεκινάει από τον καρκίνο παχαίου εντέρου, ο οποίος είναι πάρα πολύ συχνός και δυστυχώς έχει αρχίσει να εμφανίζεται συχνότερα σε νεότερους ασθενείς. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στη Βόρειο Αμερική το ηλικιακό όριο για συμπτωματική κολονοσκόπηση έπεσε από τα 50 έτη στα 45. Και ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, γύρω στο 25% των ασθενών, που διαγνώσκονται με καρκίνο παχαίως εντέρου, θα έχουν κατά τη διάγνωση του καρκίνου του παχαίως εντέρου και νόσο στο ΥΠΑΡ, συστηματική νόσο, δηλαδή υπατικές μεταστάσεις, και είναι αυτοί οι ασθενείς που αποκαλούμε ως έχοντες σύγχρονες υπατικές μεταστάσεις. Άρα είναι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών των ασθενών που διαγνώσκονται με καρκίνο παχαίως εντέρου. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κύριε Μαυραντώνη, ποια είναι η στρατηγική αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής που γίνεται αυτή η διάγνωση που μας περιέγραψε ο κύριος Τζίμας? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρκίνο στο έντερο και μεταστάσεις στο σηκώτη, τις υπατικές μεταστάσεις, έχει πρακτικά δύο καρκίνους και πρέπει να φύγουν και οι δύο. Τώρα, οι εγχειρήσεις είναι τραύμα ή τουλάχιστον έτσι τις εκλαμβάνει ο οργανισμός μας. Και ο συνδυασμός δύο εγχειρήσεων, δύο επεμβάσεων, οι οποίες είναι βαριές, είναι δύσκολο να είναι καλά ανεκτές από ασθενείς οι οποίοι είναι ήδη και ταλαιπωρημένοι από χημειοθεραπείες. Οπότε, αν καταφέρουμε να μετατρέψουμε τη μία τουλάχιστον μία επέμβαση σε ελαφρύτερη, τότε είναι εφικτό να γίνουν και οι δύο μαζί. Και δεδομένου ότι η αφαίρεση του εντέρου, αυτό που λέμε κολεκτομή, είναι εφικτό σχεδόν πάντα να γίνει με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, δηλαδή λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, πρακτικά είναι το ίδιο πράγμα, απλώς στην λαπαροσκοπική είναι κάμερα και εργαλεία μέσα από τρυπίτσες, στη ρομποτική είναι κάμερα, εργαλεία, ένα μηχάνημα που παρεμβάλλεται μεταξύ χειρουργού. Βοηθάει η τεχνολογία, ναι, πάρα πολύ. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Ναι. Κύριε Τζίμα, παρακαλώ. Πάντως είναι η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση της μίας από τις δύο επιτρέπει και τις δύο να γίνουν μαζί. Έτσι ο ασθενής ουσιαστικά έχει ωφέλη, έχει μία νάρκωση, μία νοσηλεία, μία παραμονή στο νοσοκομείο, μία ανάρρωση, μία φορά λίγο την εργασία του. Και είναι κάτι που κάνουμε χρόνια με τον κύριο Τζίμα και βέβαια όχι μόνο εμείς αλλά και πολλές ομάδες χειρουργών. Άρα αυτή κύριε Τζίμα, η ταυτόχρονη θα λέγαμε, γιατί θα γίνεται στον ίδιο χρόνο. Ο ασθενής με μία εγχείρηση θα μπορεί να αντιμετωπιστεί και για τις δύο περιπτώσεις. Και για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, αλλά και τις ενδεχόμενες μεταστατικές, υπατικές μεταστάσεις, όπως τις χαρακτηρίσατε. Γιώργο. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, τα ωφέλη για τον ασθενή από αυτό το συνδυασμένο χειρουργείο είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, ο στόχος του χειρουργείου είναι να μην παρακάμψουμε καμία ογκολογική αρχή. Άρα, στον ίδιο χειρουργικό χρόνο και να αφαιρεθεί ο όγκος του παχαίου εντέρου με οποιαδήποτε τεχνική, ακολουθώντας την ορθή ογκολογική πρακτική, δηλαδή αφαίρεση του όγκου του παχαίου εντέρου επιγειών ορίων και σωστό λεμφαδενικό καθαρισμό, και βέβαια με το χειρουργείο στο σηκώτη
να καταστεί τελικά τον σηκώτη ελεύθερο νόσο, δηλαδή να μην αφαιθεί καμία υπατική μετάσταση ζωντανή, ή να αφαιρεθεί ή να καεί. Κύριε Τζίμα, ποιες είναι οι νεότερες τεχνικές τώρα που υπάρχουν για τη σύγχρονη αντιμετώπιση? Κοιτάξτε, για τη σύγχρονη αντιμετώπιση, το ένα μεγάλο κομμάτι των νεότερων τεχνικών έχει να κάνει με την κολεκτομή, όπως ανέφερε ο κύριος Μαυρατώνης. Η χρήση της ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής επιτρέπει να ελαχιστοποιηθεί το περιεγχειρητικό στρες και το περιεγχειρητικό τραύμα από την κολεκτομή. Τώρα τελευταία και στο εξωτερικό και στο τμήμα μας έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και για την υπατεκτομή, δηλαδή με τη χρήση είτε της λαπαροσκόπησης ή κυρίως της ρομποτικής πλατφόρμας για αφαίρεση των υπατικών μεταστάσεων, και ταυτόχρονα τα συνδυάζουμε όλα τα παραπάνω και με κάποιες τεχνικές θερμικής καταστροφής των όγκων, εφαρμόζοντας είτε ραδιοσυχνώτες είτε μικροκύματα σε ασθενείς που έχουν πολλές υπατικές μεταστάσεις, ώστε να αφαιρέσουμε μερικές μεταστάσεις και να καταστρέψουμε τεχνικά κάποιες άλλες. Κύριε Μαυραντώνη, ποιος είναι ο τρόπος που διδάσκεται μια τέτοια τεχνική? Αναφερόμενο στις λαπαροσκοπικές κολεκτομές, παρότι υπάρχουν πολλοί χειρουργοί στα δημόσια νοσοκομεία που χορηγούν την ειδικότητα και είναι εξαιρετικοί, κάνουν λαπαροσκοπικές κολεκτομές, τις διδάσκουν στους ειδικευόμενους τους. Δεν αποτελεί λαπαροσκοπική κολεκτομή μέρος της εκπαίδευσης των ιατρών. Δεν είναι, ας πούμε, στη διδακτέα ύλη. Έτσι, εμείς ως οργανισμός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός NODE, με το Υγεία εδώ και 13 χρόνια κάνουμε αυτό το πράγμα, διδάσκουμε. Ο οργανισμός κάνει και πολλές άλλες εκπαιδεύσεις, αλλά διδάσκουμε μεταξύ αυτών τις λαπαροσκοπικές κολεκτομές. Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε μια αίθουσα προσομοίωσης στο Υγεία, η οποία είναι όπως η προσομοίωση που έχουν οι πιλότοι για τις πτήσεις τους. Απλώς το λογισμικό είναι διαφορετικό και κάνουν εγχειρήσεις σε αυξημένη πραγματικότητα και μετά με προπλάσματα που εισάγουμε από την Αμερική εκπαιδεύονται σε συνθήκες χειρουργείου. Κύριε Μαυραντώνη και κύριε Τζίμα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε γιατί και για ένα πρόσθετο λόγο. Πέρα από την επιστημονική πληρότητά σας, έχω την εντύπωση ότι οι ασθενείς, οι πάσχοντες, όταν έχουν μια σωστή ενημέρωση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα σοβαρό πρόβλημα της υγείας τους, αυτό βοηθάει και στη γρήγορη αποθεραπεία τους σε συνδυασμό με την πολύτιμη βοήθεια τη δική σας. Και σήμερα δώσατε ένα ρεσιτάλ ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και ευχόμαστε όλα τα περιστατικά που θα αντιμετωπίσετε να έχουν ένα αίσιο τέλος για τους ασθενείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα μας. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.